Κύριε Κορεντζίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για να πάμε λίγο εδώ, γιατί έχουμε, να πω ότι φνηδιάστηκα λίγο την παρέτηση του κύριου Λιάνου, της κυρίας Ματούλας Αντωνίου και του κυρίου Σιδέρη. Τώρα τη μαθαίνετε κι εσείς, ναι. Γιατί είμαι καθοδόν, ναι. Ναι, και η οποία, τη διάβασα προηγουμένως και στον αέρα, έχει ουσιαστικά, περνάν οι τρεις την αντεπίθεση. Και γιατί μάλιστα, ποιος έκανε επίθεση και πριν. Δεν ξέρω ποιος έκανε επίθεση. Ναι. Λένε ότι έπειτα από τις ανίκες επιθέσεις που δεχτήκαμε, το λένε καθαρά, ναι, ο Συμβούλιο από γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ασκήσαμε μέχρι τώρα τα καθήκοντά μας, επιθέσεις που δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν κατευθυνόμενες από θεσμικούς δημοτικούς παράγοντες. Εδώ δηλαδή έχει ευθέως μια βολή προς εσάς, κύριε Κορεντζίδη, και λέει επίσης ότι με τα λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με τη νέα δημοτική αρχή. Τι είναι αυτό? Αρχίζω λίγο να μπερδεύομαι για το ποιος πρέπει να κάνει αυτές τις ερωτήσεις και να έχει αυτές τις απορίες. Αλλά ειλικρινά στεναχωριέμαι, κύριε Νατσούλη, διότι έχουμε τόσα σημαντικά προβλήματα και ασχολούμαστε με τέτοια μικρά, και ειδικά η θέση του Δημάρχου δεν είναι για να ασχολείται με τέτοια θέματα. Σίγουρα όχι, αλλά εδώ τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Πάλι, λένε ότι μας πολεμάτε άδικα για τις διακοπές του ρεύματος, ας πούμε. Ειλικρινά σας λέω και πάλι ότι στεναχωριέμαι που αυτές τις πρώτες 18 μέρες ασχολούμαι με τέτοια προβλήματα και μόνο με αυτά, δηλαδή με διακοπές ρεύματος, διότι είναι καθημερινά, έρχονται στο Δημοτικό Μέγαρο εξώδικες από τη ΔΕΗ σε καθημερινή βάση για όλα τα κτίρια. Και στεναχωριέμαι επίσης διότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό του νομικού προσώπου, τρεις μέρες πριν από την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί τη Δευτέρα θα γίνει... Έτσι κι αλλιώς τη Δευτέρα αυτοί οι άνθρωποι θα έφευγαν από το Συμβούλιο. Τρεις μέρες πριν από αυτήν τη διαδικασία ζητούν την απαλλαγή και δεν ξέρω αν είναι απαλλαγή μια υποχρέωση που όφυλαν να έχουν. Γιατί υποχρέωση θα έλεγα. Ναι, ακριβώς ζητούν να τους απαλλάξετε από τα καθήκοντά τους. Πάμε στο διατάφτα. Ναι. Αυτή την απαλλαγή, αντί να τη ζητάν η συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο, τη ζητάει εδώ και καιρό η πολίτες της Καστοριάς. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας. Σε αντίθεση, θα έλεγα, με άλλο νομικό πρόσωπο, με τη Μακεδνός, όπου σε ένα πρόβλημα που προέκυψε ό,τι έχει να κάνει με το ενιδρίο, ήταν άμεση η αντίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου, όπου δόθηκε άμεση λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτροδότηση του κλειστού αλλά και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων που έχει. Ναι, εδώ η ανακοίνωση λέει ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι εκλογές και φταίνε και. Μα μας είπαν ότι φταίει η Δημοτική Αρχή, στην οποία ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα, και ο Δήμαρχος και το Οικονομικό Επιτελείο, ναι, δηλαδή. Μα ο κύριος Στεργιόπουλος. Η Δημοτική Αρχή ήταν αυτή που έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις. Θα έπρεπε να προβλέψει όλα αυτά τα οποία ήταν ελεγχόμενα, τα είχαν στην κατοχή τους, είχαν ενημέρωση από τη ΔΕΗ για ληξιπρόθεσμα χρέη, είχαν όλη την πληροφόρηση. Και δεν πήραν κανένα μέτρο. Δηλαδή, εκλογές δεν θα είχαμε. Εκλογές ξέρουμε ότι θα έχουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 2014. Επίσης, γνωρίζαμε και είναι οι άνθρωποι που κατέθεσαν τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, Γιάννης χτυπάει, Γιάννης κλαίει. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Είναι πρωτάκουστα. Ήταν και το τρίμηνο το οποίο δεν μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις από τις εκλογές. Είπα, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Η ηλεκτροδότηση στο κλειστό γυμναστήριο ήλθε. Αυτό που ζητήσαμε εμείς ήταν να γίνει μια τροποποίηση στον προϋπολογισμό ώστε να καθυστερήσουν για λίγο χρονικό διάστημα οι αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με κάποιων άλλων δαπανών, ώστε να έλθει η ηλεκτροδότηση στο κλειστό και να μην μένουν εκατοντάδες παιδιά χωρίς την αθλητική τους ενασχόληση. Αυτό δεν έγινε δεκτό, με αστείες θα έλεγα δικαιολογίες. Επίσης, σήμερα να σας πω ότι πληροφορήθηκα. Ήταν η νομική εκπρόσωπος στο δικαστήριο για να παρακολουθήσει κάποιες υποθέσεις του Δήμου και με λύπη μου επίσης διαπίστωσα ότι υπήρχε θέμα νομικό του νομικού προσώπου του Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη διοίκηση, που ούτε καν το γνώριζε. Με αποτέλεσμα να μην είναι έκθετο το νομικό πρόσωπο, να μην έχει εκπροσώπηση στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα δικαζόταν, εάν λοιπόν δεν υπήρχε εκπρόσωπος του Δήμου κατά τύχη στο δικαστικό μέγαρο,
θα δικαζόταν ερήμην το νομικό πρόσωπο. Και όταν πληροφορήθηκε ο πρόεδρος για αυτή την εξέλιξη, είπε ότι δεν γνώριζε την υπόθεση. Και βγαίνουμε τώρα να θέλουμε να βγούμε ήρωες στα μάτια του κόσμου. Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες, και αφού το ανακοίνωσα και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνουν άλλες δύο συνεδριάσεις εντός του Σεπτεμβρίου. Στην τρίτη λοιπόν συνεδρίαση, αφού ενημερωθεί το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τα κακώς κείμενα που βλέπουμε και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, θα γίνει ενημέρωση στον κόσμο, στους πολίτες που μας έδειξαν την εμπιστοσύνη με την ψήφο τους για το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτά και τίποτα άλλο. Πλήρη στοιχεία λοιπόν μέσα στα συμβούλια του Σεπτεμβρίου. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή στο τέλος της επιστολής αυτής ζητάνε να κάνετε άμεσα αποδεκτή την παραίτησή τους, θα την κάνετε? Τη Δευτέρα στην ουσία το Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνει δεκτή την παραίτηση και θα κάνει σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αύριο είναι Παρασκευή. Η επόμενη εργάσιμη που είναι η Δευτέρα θα γίνει συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση των νομικών προσώπων. Τώρα, για να συνδέσουμε και το επόμενο θέμα, μας έλεγε και ο Μάρκος Πετρόπουλος. Λίγο υπομονή, δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο, τρεις μέρες. Περισσότερο θα έλεγα από εμάς και όχι από το Διοικητικό Συμβουλίο.